Φεύγουμε τώρα και θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο έχουμε μια εικόνα του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που φυλάσσεται εκεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ερμούπολη. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Κωνσταντίνο Κοντό μέσω Skype. Θα μιλήσουμε μαζί σας. Καταρχάς, να ζητήσουμε την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Το κυρίο μας, να είστε καλά, παιδί μου. Το 1983 που ανακαλύφθη, μέχρι και σήμερα η εικόνα μας έχει γυρίσει όλο τον κόσμο σε διάφορες εκθέσεις που γίνονται μέσα στο Θεοτόκοπουλο. Να σας πω, το 2014. Είχε πάει στην Ισπανία, στο Τολέντο, που εκεί η Βασίλισσα Σοφία, παρουσία του Μητροπολίτη μας, έκανε τα εγγένεια της εκθέσεως. Δύο φορές έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα την είχε πρωτοπάρει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσικής. Να μιλήσουμε για την εικόνα αυτή καθ' αυτή, γιατί έχει πολλά σημεία, έτσι, τα οποία ξεχωρίζουν. Δίνει πολλά σημεία ο Ελ Γκρέκο, ο Θεοτοκόπουλος. Να πούμε καταρχήν ότι το έργο αυτό, ο μεγάλος μας ζωγράφος, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός Ελ Γκρέκο, την ζωγράφησε στην Κρήτη. Και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο Φόδε. Ναι. 1962 με 1964, πριν φύγει να πάει Ιταλία και μετά μόνιμα στην Ισπανία, στο Τολέντο. Είναι από τα πρώιμα του έργα βυζαντινής τεχνοτροπίας κριτικής σχολής, μεταξύ 19 και 23 ετών. Λέει λοιπόν η παράδοση, πώς έφτασε τώρα εδώ στο νησί μας, στη Σύρο. Λέει η παράδοση ότι την έφεραν οι πρόσφυγες ψαριανοί. Και τι εννοώ με αυτό. Το 1822, όταν οι Τούρκοι κάψανε τη Χίο και τα ψαρά, ήρθαν στη Σύρο πρώτα σαν πρόσφυγες. Ναι. Και το 1924 ήρθαν οι ψαριανοί, οι οποίοι έκτισαν και τον ναό αυτό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Παναγίας μας και εορτάζει 15 Αυγούστου και ονομάστηκε η Παναγία των Ψαριανών, ο ναός μας. Και όλη η συνοικία γύρω από το ναό μας είναι τα ψαριανά. Ναι. Το ερώτημα όμως είναι, που έλεγα μπορεί να ρωτήσει κάποιος, Παπακώστα, μας λες ότι την φέρανε οι ψαριανοί, ενώ την έκανε στην Κρήτη. Πώς βρέθηκε από την Κρήτη στα ψαρά? Πώς λοιπόν βρέθηκε? Την εκείνη υπήρχε το εμπόριο μεταξύ Κρήτης και ψαρών. Και κάποιος πλούσιος, μεγαλοέμπορας ψαριανός, την παρήγγειλε στον Θεοτοκόπουλο, νεαρός τότε. Έπαιρνε παραγγελίες να συγκεντρώσει χρήματα να πάει στο εξωτερικό. 1500, 1800 ξεσπάει η Επανάσταση. 300 ολόκληρα χρόνια η εικόνα βρίσκεται στα ψαρά. Το 1824 λοιπόν οι Τούρκοι καίνε τα ψαρά, οι ψαριανοί. Από πλευρά σημείων το έφεραν εδώ στη Σύρο. Και μεταξύ όλων των άλλων έφερα και την εικόνα αυτή. Μη γνωρίζοντας όμως τι θησαυρό κουβαλούσαν μαζί τους, γιατί λόγω του χρόνου η εικόνα είχε διαβρωθεί και είχε γίνει έτσι ακριβώς μαύρη. Έχουμε αφήσει ένα κομματάκι για να βλέπουμε τη διαφορά. Και βρισκότανε μέσα στο ναό μας, εδώ έξω στον πρόναο, εκτεθειμένη σε ένα παλιό εικονοστάσι 150 χρόνια. Και κανείς και το μόνο που μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει ήταν το σώμα της Παναγίας μας, το Φωτοστέφανο και του Χριστού μας, το οποίο είχαν επενδύσει με ασύνη. Και έλεγα ότι η εικόνα παρουσιάζει την κοίμηση της Παναγίας μας. Από εκεί και πέρα δεν γνώριζε απολύτως κανείς τίποτε. Μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και συγκεκριμένα τον Μάρτιο μήνα του 1983 και αξέχαστη μέρα, καθαρά Δευτέρα το πρωί, κάνει μια επίσκεψη από τα ψαρά. Ναι. Και ο Γιώργος Μαστολόπουλος, ο οποίος καταγόταν και από την Άξο Κυκλαδίτης και ήταν και παιδί ιερέως. Βυζαντινολόγος, έτσι. Δεν ήρθε όμως έτσι τυχαία μέσα στο ναό. Ήρθε με έναν σκοπό. Mm-hmm. Ο σκοπός του ήταν να κάνει μια έρευνα σε όλες τις εικόνες μας. Να τις ψάξει και γενικά ό,τι βρει. Και έτυχε το πρωινό εκείνο που μπήκε στο ναό να είναι δίπλα του. Είμαστε δύο ιερείς, μάλιστα στην εφημερίδα μου ο πατήρ Αλέξανδρος Τσιουχάρης, ο οποίος είναι αρχιμανδρίτης και προϊστάμενος του ναού 50 ολόκληρα χρόνια και εγώ μαζί στην εφημερίδα μου. 5 χρόνια, προηγούμε χάρη της Παναγίας, έτυχε λοιπόν το πρωινό εκείνο να είμαι εγώ στο ναό. Μόλις αφού συστηθήκαμε, εγώ δεν τον ήξερα και μου είπε το σκοπό της επισκέψεώς του, πήρε δέκτη να σας πω και εμπιστοσύνη απέναντί του, άρχισε σιγά σιγά να βλέπει τις εικόνες. Μόλις
πήγε στη συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε, με το έπειρο του μάτι, σαν ειδικό, αμέσως κατάλαβε ότι η εικόνα αυτή κάτι κρύβει. Και μου ζητάει να τη βγάλουμε από το πλαίσιο που ήταν σε ένα τζάμι με μια σειρά ποτάματα για να τη δει κάπως καλύτερα. Πράγματι του την πήρα. Και ανακάλυψε ότι είναι το θεοτοκόπο. Πες το κλήτος του νόμου που λέμε εμείς τις πλατητέρες. Πες μου. Ναι, και ανακάλυψε λέω τυχαία την επιγραφή κάτω την υπογραφή του Θεοτοκόπουλου, έτσι. Ναι, μέχρι εκεί τη στιγμή όμως δεν γνωρίσαμε τίποτα. Την πήγα με την εικόνα αυτή να κούπησε σε κάποια στα σχέδια και έφυγα εγώ από κοντά του. Τον άφησα ελεύθερα να κάνει τη δουλειά του όπως ήξερε. Θυμάμαι, πέρασαν 2 ώρες. Κάποια στιγμή έρχεται, με αγκαλιάζει, πώς κλαίει ένα μωρό παιδί με αναφιλητά, λέγοντάς μου, Κώστα μου, το ξέρεις ότι μέσα στο ναό σας έχετε ένα θησαυρό. Τι είχε συμβεί, ακριβώς στο κάτω μέρος του ναού, του Τσικόνος, στο κέντρο, λέει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Δείξας. Το Δείξας είναι με έψιλο γιώτα, είναι από το ρήμα δείκνυμη, φανερών. Δηλαδή είναι αυτός που φανέρωσε την εικόνα, που την παρουσίασε. Υπουργός πολιτισμού την εποχή εκείνη ήταν η Μελίνα η Μερκούρη, η οποία όταν πήγε ο κ. Μαστορόπουλος και της το ανέφερε σαν προϊσταμένη του αρχή, μέσα σε μια το μακαριστό, η ευχή του να είναι μαζί μας, τον Μητροπολίτη μας, τον Δωρόθιο, τον πρώτο, στέλνει 2 υπαλλήλους της, τους περιμένει το υλικό στην παραλία μας και με μεγάλη μυστικότητα την παίρνουν από τον ναό και την πάνε στην Αθήνα, στο Βυζαντινό Μουσείο. Και εκεί πλέον, ειδικό συντηρητής του Υπουργείου μας, ο κ. Σταύρος Μπαρτογιάννης, την καθάριζε 2,5 χρόνια. Κάθε μέρα κομμάτι-κομμάτι, χιλιοστό-χιλιοστό, για να μην την καταστρέψει. Και όχι μόνο αυτό, είχαν φέρει και ειδικό μηχάνημα για σπάνιες που είναι με φύλλο χρυσού. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα έργο αμυθήτου αξίας. Τα έργα αυτά δεν μπορούμε να τα κοστολογήσουμε. Έτσι. Οι ειδικοί, όπως είπαμε, λένε ότι την έκανε μεταξύ 19 και 23 ετών και μάλιστα το έργο αυτό αποδεικνύει ότι όταν έφυγε από την Κρήτη να πάει Ιταλία-Ισπανία, ήδη ήταν μαΐστορας, δηλαδή ολοκληρωμένος ο γράφος και άτομο θρησκευόμενο. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας, μέσα από την εικόνα μας παρουσιάζει όλη τη θεολογία της πίστεώς μας. Και για να γίνω πιο σαφής, εδώ βλέπουμε την κίνηση της Παναγίας μας. Το βρέφος αυτό συμβολίζει την ψυχή της Παναγίας που παίρνει ο Χριστός. Και εδώ να πούμε, ο Θεοτοκόπουλος συμβολικά θέλει να δείξει τη σχέση Υιού και Μητέρας. Και μέσω των αγγέλων του Άγιου Πνευματικού Κόσμου, παρουσία του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος στο Περιστέρι, που τη μεταφέρουν στον ουρανό. Και εδώ να πούμε, ότι την Κρήτη να πάει Ιταλία-Ισπανία, συνήθιζε όλα του τα έργα να έχουν 2 επίπεδα, το γήινο και το ουράνιο. Χαρακτηριστικό του έργο, η ταφή του κόμματος Σοργκάρ που είναι στην Ισπανία. Ποιο το λένε. Οι Απόστολοι μέσα σε σύννεφο που ήρθαν με θαυματουργικό τρόπο, όπως γνωρίζουμε, να παρευρεθούν την ημέρα που κοιμήθηκε η Παναγία μας, όπως ψάχνουμε και το ωραίο Μεγαλινάριο το 15 Αύγουστο. Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντε εν θάδε, για σημαντική το χωρίο και εσύ και Θεέ μου. Το πέμπτο της Ιερουσαλήμ. Ο Απόστολος Τωμάς, ο δίστιστος, στον οποίο η Παναγία μας, τη ζώπη της, η οποία φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και κάθε χρόνο 31 Αυγούστου έχουμε και την κατάδυση της Αγίας Ζώνης. Γιατί την έδωσε στον Απόστολο Τωμά? Γνωρίζουμε ότι ο μόνος Απόστολος που δεν παραδέχθηκε στην κοιμησή της ήταν ο Απόστολος Τωμάς. Και από μερικές μέρες πήγε να προσκυνήσει τον τάφο της, του είπαν οι υπόλοιποι μαθητές, οι Απόστολοι, Θωμά, ο Χριστός την πήρε για δεύτερη φορά, της πίστης όπως γνωρίζουμε και στην Ανάσταση του Χριστού μας. Τότε ο Απόστολος Θωμάς γονάτισε και παρακάλεσε την Παναγία μας να του δείξει ένα σημάδι. Γι' αυτό του πέταξε τη ζώνη για να πιστέψει ότι όντως δεν είναι στη γη, αλλά στον ουρανό. Και να συνεχίσουμε αυτά εδώ που βλέπουμε κάτω από το νεκροκρέβατο της Παναγίας μας, ο Θεοτοκόπουλος μας παρουσιάζει 2 καριάτιδες με τα κυροπήγια. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, στο έργο μάλιστα, σε ένα άρμα του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού με τον χριστιανισμό. Και γιατί τα έκανε αυτά? Γιατί την εποχή που έζησε στην Κρήτη, 16ο αιώνα, η Κρήτη ήταν ενετοκρατούμενη. Επηρεασμένος από τους ενετούς και από την αναγέννηση της εποχής εκείνης, έκανε το πάντερμα αυτό. Μάλιστα. Και όπως είπαμε στην αρχή, αφού το ανακαλύφθη σχεδόν κάθε χρόνο, το Υπουργείο Πολιτισμού πάντα με την άδεια του Μητροπολίτη μας θα μας την πάρει σε διάφορες εκθέσεις που γίνονται. Έτσι. Στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας και στο εξωτερικό. Αλλά πάντα να ξέρετε, το σπίτι της είναι εδώ και ο Παπακώστας εδώ να την προσέχει όσο τα μάτια του και περισσότερο ακόμα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Του Κυρίου μας να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, λοιπόν, τον ακούσαμε από την Σύρο, από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ακούσαμε μεγάλη προσοχή για αυτή την εικόνα, λοιπόν, που δεν γνωρίζαμε, το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Θα πάμε τώρα και θα δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, καθώς αν σήμερα ξεκίνησε η συνέλευση στη Βοστίτσα, στο Αίγιο. Έχουμε, λοιπόν, μια ηρωικές γραμμές, ηρωικές ημέρες μπροστά μας, οπότε είναι καλό να μην τις ξεχνάμε και να τις αναφέρουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε πάλι εδώ.